ανησυχείς, ο μαγικός κρυσταλλός μου με βοηθά να μιλάω με τα ζώα. Ακόμα και τους αγενείς κάβουρες. Μετάφρασε κάβουρα! Σας παρακαλώ, αφήστε μας να περάσουμε. Πρέπει να ενώσουμε αυτό το μικρό πουλάκι με την οικογένειά του σε εκείνο το δέντρο. Δεν πειράζει, μικρό μου. Θα σε περάσουμε από την πύλη και θα σε πάμε στους δικούς σου. Και στο κάτω-κάτω, ποιος χαζός φτιάχνει αμόκαστρο μπροστά σε φωλιά πουλιού. Εντάξει, Σάμι, μετάφρασε σε παρακαλώ. Στάσου, γιατί λέει ασυναρτησίες τώρα. Ο βασιλιάς Κάβουρας φτιάχνει το κάστρο του όπου θέλει, μπλα μπλα, ζει το βασιλιάς, μπλα μπλα μπλα. Α, κατάλαβα. Ο βασιλιάς λέει ότι θα μας χορηγήσει άδεια εισόδου ως τη φωλιά, αν του φέρουμε ένα μεγάλο μαργαριτάρι για να ολοκληρώσει την κορώνα του. Μαργαριτάρι! Αυτός είναι ένας βιασμός! Ποιο νομίζει ότι είναι αυτό το εγωιστικό πλάσμα! Άκου, Πόλη, τι λες να γίνουμε μεγάλες και να δούμε αν μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε με αυτά τα χόρταγα καβουράκια! Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ... Όχι. Ας προσπαθήσουμε να το λύσουμε αυτό με ήρεμο τρόπο. Εντάξει? Εσείς ειρηνοποιοί! Λοιπόν, αν είναι να πάμε το μικρουλάκι σπίτι του, πρέπει να βρούμε ένα μαργαριτάρι. Ποια είναι μαζί μου? Όπα, σταθείτε. Εσύ, δαγκανοφόρε, δεν είσαι με το βασιλιά Κάβουρα? Άντε να δούμε τι θα δούμε. Ακόμα και όταν είσαι μικρή, το να βρεις μαργαριτάρι στην άμμο είναι σαν να ψάχνεις ψήλο στα άχυρα. Είμαστε έτοιμες να σκεφτούμε τον πιο δραστικό τρόπο δράσης? Όχι, Λάιλα. Ας συνεχίσουμε το ψάξιμο. Τι συμβαίνει? Στάσου! Τι συμβαίνει? Φυσικά! Ένα στρίδι θα έχει μαργαριτάρι μέσα του. Τέλεια! Πάμε να βρούμε μαργαριτάρι! Ανοίξε, παλιό! Μα τα μαργαριτάρια! Αυτό το στρίδι είναι θεοκλειστό! Ίσως πρέπει να σκαρφιστούμε κάτι άλλο. Τελείωσες το ξυλάκι, Πόλη! Τελείωσα! Και ήταν φοβερό! Ωραία! Το ξυλάκι θα είναι ο τέλειος λωστός για να ανοίξουμε το στρίδι. Τώρα, Πόλη! Μίνι δύναμη! Όταν γέλασε το στρίδι, πέταξε έξω το μαργαριτάρι τους. Άρα λοιπόν, στρίδι, ετοιμάσου να γελάσεις.